Σε αυτή την εύθραυστη ισορροπία λοιπόν και μπροστά στις συνομιλίες που πρόκειται να ξεκινήσουν οι δύο πλευρές πάμε στο Θανάση Ευγερινό στη Μόσχα για να δούμε τι λέει και το Κρεμλίνο για όλα αυτά που ειδήσει κατηγορεί τη Ρωσία, Θανάση. Καλησπέρα από και χρόνια πολλά. Πορευόμαστε με ένα σκοτσέζι ντους από Ρώσους διπλωμάτες και στρατιωτικούς προς αυτές τις κρίσιμες διαβουλεύσεις Μόσχας και Ουάσιγκτον στις 10 Ιανουαρίου. Κατασκευασμένο πρόβλημα χαρακτηρίζει η Ρωσία Τη δίθεν απειλή επικείμενη εισβολή στην Ουκρανία που γεννήθηκε στα μυαλά κάποιων πολιτικών. Και εκεί πρέπει και να πεθάνει, είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρη Πολιάνσκι, αναπληρωτή εκπρόσωπο τη Ρωσία στο Συμβούλιο Ασφαλεία του ΟΗΕ. Στα σύνορα Ρωσία-Ουκρανία, όλο αυτό το διάστημα, είπε, δεν υπήρξε καμία σοβαρή στρατιωτική δραστηριότητα. Νωρίτερα και ο Δημήτρη Πεσκόφ εκ μέρου του Κρεμλίνου είχε συμβάλει σε αυτή την εκτόνωση των τελευταίων κάποιων ημερών, λέγοντα ότι η Ρωσία ποτέ δεν επιτέθηκε πρώτη σε κανέναν και ούτε σκοπεύει να πράξει κάτι τέτοιο. Την ίδια ώρα, φαίνεται πω οι Ρώσοι στρατιωτικοί αλλά και άλλοι Ρώσοι διπλωμάτε δείχνουν να είναι έτοιμοι για πανενδεχόμενο, προειδοποιώντα ότι, αν χρειαστεί, η Μόσχα θα υπερασπιστεί τι κόκκινε γραμμέ τη, τα συμφέροντα και την ασφάλειά τη. Έτσι, εξηγείται και αυτή η τοποθέτηση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνα περί προετοιμασία του ΝΑΤΟ για μια μεγάλη κλίμακα σύραξη. Εν τω μεταξύ, έχουν οριστικοποιηθεί οι ημερομηνίε, θα είναι στι 10 Ιανουαρίου η διαβούλευση με τι ΗΠΑ, στι 12 του μήνα θα, γίνει, θα γίνουν οι διαπραγματεύσει με τι χώρε του ΝΑΤΟ. Όλα αυτά φαίνεται πω δημιουργούν ένα κλίμα πιέσεων προ τη μια και προ την άλλη πλευρά, καθώς ο κύριος Ριπκόφ, ο ειδικό απεσταλμένος του. Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών για αυτές τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς είπε ξεκάθαρα ότι μία μέρα και μία διαβούλευση μόνο μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας δεν θα μπορούσε να δώσει λύση στα προβλήματα που συσσωρεύονται εδώ και πολύ καιρό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει Μάλιστα. ότι θα πρέπει να αναβληθεί. πριν από λίγο και η κυρία Ζαχάροβα είπε ότι δεν έχει την πρόθεση η Μόσχα να υψώσει ένα νέο σύνδεσμο. Για να δούμε πώ θα προκύψουμε τώρα όλα αυτά. Πώ θα βαδίσουμε δηλαδή στο δρόμο για τι συνομιλίε αυτέ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Φανάση.